Και αμέσως τώρα λίγο επειδή Μιχάλη. Είναι, ναι. Είναι και Λεβεντογένα. Δεν το συζητάμε. Έχει και δική της ιστορία. Λεβεντογένα με τους ήρωες του αλβανικού μετόπου εκεί πέρα να. Λοιπόν, να δώσουμε δισκητάλη λίγο και στον εθελοντισμό, γιατί η κυρία Δάφνη Καζάκου το πρεσβεύει αυτό. Για πόσα συναπτάεται η κυρία Καζάκου? Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. 22 χρόνια. 22 χρόνια. Ξεκινήσαμε την αιμοδοσία και τη συνεχίζουμε κανονικά. Πότε πιο δύσκολα, πότε πιο εύκολα, το παλεύουμε. Το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε να καλύπτουμε τις ανάγκες σε αίμα της Νέας Καρβάλης, των αιμοδοτών και των φίλων τους, των συγγενών τους, που πιθανόν είναι και εκτός Καρβάλης. Και είναι και κάτι άλλο που με χαροποιεί πάρα πολύ όταν βλέπω να έρχονται νέοι αιμοδότες. Οι νέοι είναι το μέλλον. Δηλαδή αυτό, αν θα αφήσω αυτό παρακαταθήκη, το ότι καταφέραμε κάποιους νέους να βάλουμε στο μυαλό τους τον εθελοντισμό σε αίμα. Γιατί είναι, νομίζω, από τις ανώτατες μορφές εθελοντισμού η αιμοδοσία. Έτσι ακριβώς. Αυτό. Λοιπόν, είμαστε τρεις κυρίες που διαχειριζόμαστε όλη αυτή την κατάσταση. Θέλουμε να έρθουν νέοι κάποια στιγμή να αναλάβουν μετά από μας. Το προσπαθούμε. Για την ώρα είμαστε εδώ, το παλεύουμε. Το θέμα είναι να διανθίζεται και να έρχονται ακόμα περισσότεροι αυτό, μέλη, περισσότεροι εθελοντές. Και να μην αιμορραγεί αιμοδοσία ουσιαστικά. Δηλαδή, σε αυτά τα 22 χρόνια έχουμε συγκεντρώσει γύρω στις 2.000 φιάλες αίμα. Που αυτό καταναλώθηκε πάλι από όσους είχαν ανάγκη. Mm-hmm. Και συνεχίζει κανονικά. Πού βρίσκεστε όταν γίνονται οι εθελοντικές αιμοδοσίες και κάθε στην πότε? Στην αίθουσα της Στέγης Πολιτισμού Νέας Καρβάλης. Ναι, ναι, είναι τμήμα της Στέγης Πολιτισμού. Διεύθυνση Τράπεζα Αίματος λέγεται. Επιλογή μου. Έτσι. Μέγιστη και η καλύτερη. Δεν ακούγεστε όμως, κύριε Ιωσηφίδη. Λοιπόν, είστε η επιλογή του, μέγιστη και η καλύτερη, λέει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Γίνεται κάθε εξάμηνο. Δύο φορές το χρόνο έρχεται το συνεργείο του νοσοκομείου και μας εξυπηρετεί κάθε φορά και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιος δεν μπορεί τη μέρα που έχουμε αιμοδοσία, μπορεί να πάει και στο νοσοκομείο να δώσει κάποια μέρα και βέβαια θα δώσει για τον σύλλογο της Καρβάλης και το περνάμε εμείς τα κατάστοιχά μας. Ναι. Υπάρχει, δεν χάνεται. Και όταν λέμε Στέγη Πολιτισμού Νέας Καρβάλης, είναι για όλη την Καρβάλη. Για όλη. Όποιος σύλλογος και αν είναι αυτός. Δεν μας ενδιαφέρει. Κάτοικος και οτιδήποτε. Μάλιστα. Γιατί δυστυχώς ανάγκες υπάρχουν συνέχεια. Ναι, οι ανάγκες τρέχουν συνέχεια. Δηλαδή είτε αρρώστια, είτε μια προγραμματισμένη. Ή κάποιο ατύχημα, τέλος πάντων. Μακριά από εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όλοι αυτοί που μπορούν να δώσουν αίμα στην Ελλάδα, μία φορά το χρόνο αν έδινε ο καθένας, θα είχαμε επάρκεια αίματος και δεν θα χρειαζόμασταν να αγοράσουμε αίμα το εξωτερικό. Μάλιστα. Αυτό δυστυχώς είναι μια γάγκρανα στην Ελλάδα. Δεν το έχουν καταλάβει όλοι και είναι κρίμα. Δηλαδή εισάγουμε τόσα προϊόντα, να εισάγουμε και αίμα είναι ντροπή μας. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Κυρία μίλησε για εισαγωγές. Μήπως εγώ πρέπει να μιλήσω για εισαγωγές. Ναι, λίγο τώρα το ζευγάρι όσον αφορά το κομμάτι του επιχειρήν εν έτη 2017 στους δύσκολους αυτούς καιρούς. Έλα, πάρε τη σκυτάλη. Δεν ξέρω, έλεγα ότι η κυρία Καζάκου μίλησε για εισαγωγές. Εμείς μήπως πρέπει να μιλήσουμε για εξαγωγές κουραβιά και μελομακάρονο. Υπάρχει τέτοιο περιθώριο? Υπάρχει το περιθώριο, γίνονται προσπάθειες βέβαια. Εξαγωγές κάνουμε, όχι πάρα πολλές. Τα Χριστούγεννα ειδικά, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία γίνονται εξαγωγές. Προσπαθούμε τώρα και σε άλλες χώρες να μπούμε, οπότε θα καλύψουμε το πρόβλημα το τοπικό. Εγώ θέλω να μου πείτε το εξής. Παρατηρώ τα τελευταία δύο χρόνια τους Τούρκους επισκέπτες της πόλης να κουβαλάνε σακούλες με κουραμπιέδες. Δηλαδή τα κουτιά σας είναι ευδιάκριτα μέσα στις συσκευασίες. Τι συμβαίνει? Το κουραμπιέ στην Τουρκία εγώ τον διαφήμισα. Ah, nice. 30 χρόνια τώρα, όποτε πάω στην Τουρκία, κουβαλάω πάρα πολλούς κουραμπιέδες. Έχω φίλους, τους κερνάω, αυτοί κερνάνε κάποιους άλλους. Αυτοί που έρχονται αγοράζουν. Ήρθαν από την Τουρκία τα δύο μεγαλύτερα κανάλια στο καινούριο εργοστάσιο που κάναμε και τους έδειξα πώς γίνεται ο κουραμπιές. Δεν φοβάστε μην σας πάρουν το μυστικό? Όχι. Το μυστικό δεν το λέμε. Εδώ δεν το λέμε. Και σε όλη την Τουρκία βγάζουν κουραμπιέδες καβάλας. Ναι. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Πρέπει η κυβέρνησή μας
να επιδιώξει να το σταματήσει. Κάνατε κανένα διάβημα για να διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό. Γίνανε κινήσεις, βέβαια. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Και με την επωνυμία επιγραφή Καβάλα, έτσι, το κουτί. Καραμπιέδες Καβάλας. Μάλιστα μου είπαν ότι όταν ήταν οι Τούρκοι εδώ, εμείς βγάζαμε κουραμπιέδες Καβάλας. Πάνε να δικαιολογηθούν έτσι. Πόσο χρόνο δαπανάτε μέσα στο εργαστήριο? Καλά, πολλές ώρες. Όταν έχεις δική σου επιχείρηση, δεν γίνεται να μην δουλέψεις αρκετές ώρες. Και 10, όταν ήμουν πιο νέα, δούλευα και 15 και 18 ώρες την ημέρα. Όταν ξεκίνησα τον κουραμπιέ, 21 χρονών ήμουν. Μάλιστα. Οι κουραμπιές και τα μελομακάρονα που κάνουν τα Χριστούγεννα έχουν άλλη συνταγή ή είναι ίδια? Όχι, ίδια. Αυτά. Ίδια. Ίδια συνταγή πάντα. Αυτή η συνταγή του κουραμπιέ είναι από τη γιαγιά. Το μελομακάρονο είναι από μία γιαγιά πάλι συγγενή μου και αυτή. Αυτές τα φτιάχνανε στην Καπαδοκία. Και οι δύο ήρθαν από την Καπαδοκία και τα φτιάχνανε εκεί. Και το μελομακάρονο και το κουραμπιέ. Τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Το συνεχίζουμε εδώ πέρα. Σε αυτό ορίστε, κύριε Σιβίδη. Ο κουραμπιές μας είναι ο παραδοσιακός. Καλά, μπορούμε να μιλάμε. Κουραμπιές, ναι. Όπως τον έμαθα από τη γιαγιά μου. Η συνταγή ήρθε από την Τουρκία. Mm-hmm. Από τη γιαγιά. Εδώ τώρα άρχισαν να βγάζουν κουραμπιέδες με διάφορα αρώματα, οπότε με χρώματα, οπότε χαλάνε τη γεύση του κουραμπιέ, ναι, που είναι με δεν το αμύγδαλο. Η Τουρκία ήρθε από την Γράσια. Αντιλαμβανόμαστε. Είναι σωστό, όχι από Καπαδοκία. Έτσι, μην έχουμε κανένα διπλωματικό επεισόδιο, μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες, εν πάση περιπτώσει, για την στην Καβάλα, στην προέλευση του κουραμπιέ, αλλά εν πάση περιπτώσει να προσπεράσω τον κύριο Τζατζάρη και τον κύριο Τσουμπάκη, να δώσω το λόγο στην κυρία Σπυριδούλα Τσιάπα, την πρόεδρο της Πανηπυρωτικής Ένωσης Καβάλας. Πέρα από τα χορευτικά, τα επόμενα τα οποία θα μας παρουσιάσετε, έχουμε και την γυναίκα της Πίνδου, κυρία Τσιάπα, για την οποία είστε κι εσείς, δηλώνετε υπερήφανοι. Έτσι. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στην γυναίκα της Πίνδου. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μια μικρή μαρτυρία. Βεβαίως. Μικρή που έχω. Βεβαίως, και να δώσουμε μετά τη σκητάλη στα μέλη της Πανηπυρωτικής Ένωσης να σας ακούσουμε κιόλας. Να μας ακούσετε κιόλας, ναι. Θα ήθελα να αναφέρω ένα-δύο ονόματα ενδεικτικά. Η Απέργη Χρυσάνθη από τη Φούρκα Κονίτσης. Η Ελευθερία Θεοδωρίου από τα Κάτω Παιδινά. Η Ιωνίδη Φρόσο από το Τσεπέλοβο. Αυτές ήταν ένα μικρό δείγμα από τις γυναίκες της Πίνδου που αγωνίστηκαν στα σκληροτράχυλα βουνά της Ηπείρου. Θα ήθελα να διαβάσω μια μικρή μαρτυρία και ακούστε την. 7 Νοεμβρίου 1940. Σήμερα σκοτώθηκαν δύο παιδιά του 33ου Συντάγματος. Από αυτό μάνιασε περισσότερο τους στρατιώτες. Φωνάζαν «Εμπρός για τη Ρώμη». Ο θάνατος αυτός, αντί να τους δηλιάσει, μας έδωσε περισσότερα φτερά για να κυνηγήσουμε τους Ιταλούς. Συνάντησα γυναίκες που κουβαλούσαν πυρομαχικά. Μία ήτο 88 ετών. Μία κλείδωσε τα μικρά στην καλύβα για να βοηθήσει το στρατό. Το βράδυ είδα μια γριούλα να κρατά δυο μικρά παιδιά από το χέρι και να ζυμώνει για το στρατό με το φως των κεριών που είχε μέσα σε ένα ποτήρι. Τα χιόνια, ο πάγος, το τρομερό κρύο δεν φαίνονταν να τις τρόμαζε. Όλες, γεμάτες χαρά, ήθελαν να προσφέρουν για το στρατό ό,τι δεν μπορούσαν τα μεταγωγικά. Αλήθεια. Γυναίκες, θαύμα. Οι υπηρώτησες αγωνίστηκαν σκληρά πίσω από το στρατό. Ό,τι μπορούσαν να κάνουν, ό,τι δεν μπορούσαν να γίνει αλλιώς, τα κουβαλούσαν με το σώμα τους. Γυμνές, ξυπόλυτες, πολεμοφόδια, πλέκαν κάλτσες για το στρατό. Ο αγώνας τους ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Και θα θέλαμε να τραγουδήσουμε και ένα τραγουδάκι για τις γυναίκες της υπηρώτησης. Βέβαια, δεν είμαστε καλλιτέχνες, θα προσπαθήσουμε όπως μπορούμε να το αποδώσουμε. Έχετε τον λόγο. Πάμε λοιπόν. Γυναίκες υπηρώτησες, μέσα στα χιόνια πάνε, κι όβιδες κουβαλάνε, κι όβιδες κουβαλάνε. Θεέ μου, τι όχις φώτισες και δεν αγκομαχάνε. Γυναίκες υπηρώτησες, ξαφνιάσματα της φύσης, εχθέ γιατί δε ρώτησες ποιον πας να κατακτήσεις. Γιανιώτησες, σου λιώτησες, ξαφνιάσματα της φύσης, εχθρέ γιατί δε ρώτησες
ποιον πας να κατακτήσεις. Γυναίκες απ' τα σύνορα, κόρες γριές κυράδες, φώτια μες τους βοριάδες, φώτια μες τους βοριάδες. Εσείς θα είστε σίγουρα τις λευτεριάς μανάδες. Γυναίκες υπηρώτησες, ξαφνιάσματα της φύσης, εχθρέ γιατί δε ρώτησες, ποιον πας να κατακτήσεις. Για νιώτησες, σου λιώτησες, ξαφνιάσματα της φύσης, εχθρέ γιατί δε ρώτησες, ποιον πας να κατακτήσεις. Τον άνεμο κι άκαε μωρέ πάπα, τέλει πάπα, μωρέ τον κουγό και μαλώνει, τέλει πάπα, λεβέντη, τον κουγό και μαλώνει, τέλει πάπα, λεβέντη. Τέλει πάπα λεβέντη και μετά πέφτια κουσέ, τέλει πάπα λεβέντη.